Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές. Καλησπέρα από την εκπομπή Παρεμβάσεις και εκεί Χεριστανίδου εδώ και Γιώργος Δεμερτζής, πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Δήμου της Δράμας, τον οποίο επισκεφθήκαμε στο γραφείο του για να δούμε σε τι φάση βρίσκονται οι εξελίξεις σε σχέση με το Under Porters. Ποιο αλήθεια φεστιβάλ, κύριε Δεμερτζή, καλησπέρα. Το 44ο φεστιβάλ έχουμε τη χαρά να διοργανώνουμε. Με όλες τις δυσκολίες των ημερών, με όλα αυτά που ζει όλη η χώρα μας αλλά και ο πλανήτης, οι μηχανές είναι στο full, όλο το προσωπικό δουλεύει ακατάπαυστα. Εμείς καλοκαίρι δεν κάνουμε, έτσι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουν πίσω πράγματα, αλλά όλα θα γίνουν στην ώρα τους, θα είναι όλα όπως πρέπει. Από τη στιγμή που έχετε την εμπειρία της περσινής διοργάνωσης, κύριε Δεμερτζή, εγώ νομίζω ότι φέτος περπατάτε σχεδόν σε εγνατία οδό, να το πω μεταφορικά. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά φέτος μπορώ να πω, δεν ξέρω, αυτά που βιώνουμε αυτή τη χρονιά είναι πολύ παράξενη. Δηλαδή και οι καταστροφές που ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά και κυλάει δύσκολα αυτή η χρονιά. Νομίζω ότι είναι όλη η χρονιά κάπως. Κάπως. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς, δηλαδή δεν πιάνει μόνο, νομίζω καθένας το βιώνει στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική, το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς, όλα γίνονται δύσκολα, ποτέ δεν ξεκινάει κάτι και να τελειώσει την άλλη μέρα όπως θα ήθελες, αλλά τέλος πάντων γι' αυτό είμαστε εδώ να αγωνιστούμε, όλοι πρέπει να οπλιζόμαστε με υπομονή και στο όνειρό μας, πρέπει να προχωράμε, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες γιατί ρόδα είναι και γυρίζει, θα περάσει αυτή η περίοδος, θα νικήσουμε. Σκοπός είναι να μείνουμε όρθιοι. Και από ότι... Αυτό, ναι. Να μείνουμε όλοι όρθιοι, να κρατήσουμε την ψυχική μας υγεία εκεί που πρέπει. Αυτό είναι σημαντικό και στη προσπάθεια αυτή φυσικά θέλετε να μείνει όρθιο το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ένα πολύ βαρύ βιογραφικό και περνάει μέσα από συμπληγάδες πέτρες εξαιτίας όλων αυτών των συνθηκών, είπατε. Αλλά κάνετε κάποιες κινήσεις, κύριε Δεμερτζή, οι οποίες δείχνουν ότι γυρίζετε σελίδα, ότι ξεκινάτε και ανανεωμένη αυτήν την φετινή διοργάνωση. Δώστε μας λίγο ακριβώς το εύρος των δράσεων, παρεμβάσεων και των αλλαγών που έχετε επιφέρει. Όπως είπατε, κυρία Χεριστανίδου, από πέρσι έγιναν τεράστιες αλλαγές. Έχουμε καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή, με ό,τι σημαίνει αυτό. Αλλάζει η νοοτροπία του φεστιβάλ πλέον και με μένα ως καινούριο πρόεδρο. Συντασσόμαστε απόλυτα με τον Γιάννη του Σακαρίδη και ο Δήμαρχος Δράμας είναι δίπλα μας όπου τον χρειαστούμε. Από εκεί και πέρα κάναμε μια πετυχημένη διοργάνωση φέτος, πέρσι. Επιθυμούμε το ίδιο να καταφέρουμε και φέτος. Αλλάξαμε την οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ μετά από 44 χρόνια. Αυτό έχει πολλές ενέργειες από πίσω να γίνουν. Εμπλουτίσαμε με συνεργάτες το φεστιβάλ, άνοιξε το φεστιβάλ. Έχουμε ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που πολεμούσαν το φεστιβάλ, πλέον τους έχουμε δίπλα μας. Βραβευμένους σκηνοθέτες που ήταν απογοητευμένοι από παλαιότερες ενέργειες που είχαν γίνει, δεν είναι επί του παρόντος, έτσι αναφέρουμε. Μας μας ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε, έχει 44 χρόνια ιστορία, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Δεν αφήνουμε κάτι πίσω. Χωρίς να το διορθώσουμε, ό,τι λάθος και να έγινε, δεν έγινε επίτηδες, έγινε για κάποιο λόγο. Εξελισσόμενο εμείς... είναι όμως, κύριε Δημητρή, και λογικό είναι να κάνετε και βήματα διαφορετικά. Δεν μπορεί. Και θα γίνουν. Πραγματικά έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλο τον καλλιτεχνικό χώρο, με όλους τους ανθρώπους του industry, της βιομηχανίας, δηλαδή του κινηματογράφου. Γίνονται καινούργιες συνεργασίες, καινούργιες ενέργειες και με το Ίδρυμα Ωνάσης. Έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια συνεργασία και θα δείτε με το Άνιμα Σύρος. Το φεστιβάλ Animation που έχουν εκεί, θα κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα με το ΕΚΟΜΕ, με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Πραγματικά γίνονται πολύ σοβαρές ενέργειες. Φυσικά φαίνεται. Όλα αυτά αφορούν πιο πολύ τον κόσμο του κινηματογράφου, να πούμε, όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται. Αλλά και εμείς ως θεατές νομίζω ότι είμαστε ένα κομμάτι που εισπράττει αυτά τα ανοίγματα και τις νέες. Θα εισπράττει. Η Δράμα κερδίζει έμεσα τελικά από αυτό, πέραν από τους ανθρώπους της Δράμας που είναι πολλοί που αγαπάνε τον κινηματογράφο, την ταινία μικρού μήκους και τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Και οι δραμινοί βλέπουν και τις αλλαγές που κάνουμε και στις στηριακές εγκαταστάσεις ήδη αναμορφώνουμε. Το Ελευθερία ήδη πήραμε άδεια από το Νεωτέρων Μνημείο. Κάναμε όλες τις ενέργειες που πρέπει για να κάνουμε τη συντήρηση που απαιτείται. Θα γίνουν εκεί τα λογοτεχνικά μας απογεύματα. Θα είναι ένας χώρος ανοιχτός. Θα γίνουν πριν οι προφεστιβαλικές μας εκδηλώσεις το Comic Festival. Όπως θα γίνει και το performance art στη Δράμα, δηλαδή προφεστιβαλικά θα έχουμε και αυτή ένα με τη Βίκη του Κωνσταντινίδου. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα.
προτάσεις που επηρεάζουν και το νεανικό κοινό, κύριε. Θα μου πείτε, το Φεστιβάλ Ταινιών Μίκρους κυρίως απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε έτσι και άλλα πράγματα να το ενισχύουν, όπως είπατε αυτό. Ακριβώς. Και πιο κοντά να έρθει ο κόσμος της δράμας και τα νέα παιδιά της δράμας να έρθουν να γνωρίσουν το φεστιβάλ. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει θετική εξέλιξη και η σχολή κινηματογράφου, η οποία θα γίνει στη Δράμα πλέον. Έχει κατατεθεί στο Υπουργείο. Από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι αρνητική η Υπουργός. Θα έρθει και ο Πρόεδρος και περιμένουμε και την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, στο φεστιβάλ. Θα έρθει και ο Πρόεδρος του ΕΑΠ και να κάνουμε από κοινού δηλώσεις. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε και μια πολύ καλή δήλωση. Κατατέθηκε το πρόγραμμα στο Υπουργείο. Είμαστε σε μια φάση που η κυβέρνηση εξετάζει λίγο τις σχολές και πώς θα λειτουργήσει. Αυτό είναι και αυτό. Γενικότερα. Η αλλαγή των. Εκεί είναι δηλαδή ένα θέμα, αλλά νομίζω επειδή το ΕΑΠ κινείται ανεξάρτητα και δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι από ειδήσεις. Ακριβώς, θα έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Ας ελπίσουμε να συμβεί το καλύτερο. Αφού μας λέτε ότι θα είναι η κυρία Κεραμέως εδώ, θα είναι ο πρόεδρος του ΕΑΠ, εμείς δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι, αλλά μικρό. Μικρό αλλά να κρατάμε πάντα. Ναι, μικρό κρατάμε, αλλά πιστεύουμε ότι η παρουσία του σίγουρα θα συνάδει και με μια ανακοίνωση σχετική. Ελπίζουμε να καταφέρει η κυρία Κεραμέως να έρθει και να. Όπως και να είναι, θα έρθει ο πρόεδρος του ΕΑΠ, το έχει κλείσει από τώρα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι ο υπουργός τα καθήκοντά της. Εντάξει, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει άρδιν ξαφνικά. Ελπίζουμε να μην τρέξει τίποτα. Φυσικά περιμένουμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Γιάντρο Μανολάκη, την κυρία Μενδώνη, αν μπορέσει και αυτή να έρθει, την Υπουργό. Ρωτήσω, Πρόεδρε. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων, μάλλον να πούμε των ανθρώπων που υποδίονται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυτούς τους ρόλους. Γιατί είναι ένας ρόλος να είσαι πρόεδρος του φεστιβάλ, ρόλος να είσαι υπουργός. Τι δίνει σε εμάς, έρχονται και απέρχονται, ή η παρουσία τους εδώ θα δώσει πέραν της βαρύτητας, δηλαδή και το ότι υπάρχει. Καταλαβαίνουμε ένα άλλο πρεστής και κάτι από πίσω. Η κυρία Μενδώνη, δηλαδή, θα μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε για να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να αναδείξουμε κατά τι περισσότερο κάποια πράγματα εδώ στην περιοχή. Εγώ πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις κάτι μπορούν να αφήσουν πάντα. Ναι. Αρκεί να δούνε με καθαρό και καλό μάτι την Δράμα και το τι κάνει η Δράμα. Εμείς νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω, έχουμε δείξει το πόσο αγαπάμε αυτό το φεστιβάλ, η πόλη πόσο το αγαπάει και το τι επιθυμούμε να κάνουμε στο μέλλον. Ή έχουμε συζητήσει, μας αγαπάνε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με τον κύριο Γιάντρο Μανολάκη, τον Υφυπουργό, έχουμε μια άριστη σχέση και όλο του το επιτελείο. Και νομίζω μόνο θετικά, δηλαδή ο κύριος Γιάντρο Μανολάκης σκέφτεται πράγματα για τη Δράμα. Ακόμα και να δούμε χώρους πολιτισμού που μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Για πείτε, γιατί εδώ αυτό μας ενδιαφέρει. Η Δράμα έχει πάρα πολλά σημεία που θέλουμε να αναδείξουμε και πάρα πολλές ελλείψεις, Πρόεδρε. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε εσείς τι χαρτοφυλάκιο θα παρουσιάσετε στον Υφυπουργό. Καταλάβατε, γιατί ο κ. Γιατρομαλλον έχει σταρθεί. Αλλά αν δεν το έχετε εσείς έτοιμο έναν φάκελο, νομίζω ότι εντάξει. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, δεν καταφέραμε να τον ολοκληρώσουμε με τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Γιάντου Μαμάκη και τον Δήμαρχο, λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεων του κ. Γιατρομαλλονάκη. Κοιτάμε το στρατόπεδο Ανδρικάκη. Αν θα μπορούσε, δηλαδή έχει παρέμβει και ο ίδιος, ήδη του κάναμε μια αναφορά στο παρελθόν. Καταρχήν για την καπναποθήκη Περδίκα μένει λίγο στάσιμο αυτό, ένα pause κάνουμε εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έξοδο το οποίο απαιτείται για να. Και δεν είναι εποχές που να μπορεί να συζητάμε για 15-17 εκατομμύρια ευρώ να πάνε απευθείας σε μια τέτοια. Δηλαδή, επειδή ο κ. Γιατρομαλλονάκης είναι ένας άνθρωπος στην ουσία πρακτικός και θέλει να βλέπει αποτέλεσμα. Και έτσι έχουμε ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μ' αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, θέλουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη. Πραγματικά τον περιμένουμε να έρθει και θα το συζητήσουμε από κοντά. Το στρατόπεδο Ανδρικάκη αυτή τη στιγμή καθαρίζεται κατά κάποιο τρόπο με ευθύνη και πρωτοβουλία της αντιπεριφέρειας. Από εκεί και μετά, δηλαδή, θα υπάρξει ένα αίτημα παραχώρησης στον Δήμο, αγοραπολισίας, γιατί παλαιότερα συζητιόταν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σε ένα ταμείο τώρα. Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί μυρίσει, δεν είναι. Έχει μιλήσει ήδη και ο κ. Γιάννη Μανολάκης με το Διευθύνων Σύμβουλο. Έγινε μια πρώτη επαφή να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το αίτημα είναι. Είτε να μας παρακολουθεί για κάποια πολύ χρόνια ή να αγοραστεί, γιατί και ο Δήμος Δράμας έχει χρήματα στον προϋπολογισμό για την αγορά του στρατοπέδου.
Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και να μπει σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακό. Η παραχώρηση θα είναι πάρα πολύ πρακτική. Ναι. Και να μπει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Αυτό είναι το θέμα, να μπει και προκειμένου να βγει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακό για τον πολιτισμό. Δηλαδή να γίνει ένα κατά κάποιο τρόπο σημείο αναφορά του πολιτισμού τη περιοχή μα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δεμέτρη. Τη Δράμα, του φεστιβάλ των ανθρώπων του πολιτισμού τη Δράμα. Γιατί πρέπει να πούμε, η Δράμα έχει το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου και στερείται αιθουσών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κατά ψέματα. Είναι μια πληγή. Θα μου πείτε, όταν φθήνει όλος αυτός ο χώρος των κινηματογραφικών αιθουσών και τα λοιπά εξαιτίας της τεχνολογίας, λογικό είναι τώρα να μην κινούμαστε. Ναι, και ειδικά η εποχή του COVID, ας πούμε, τα έφερε τα πάνω κάτω, δηλαδή σχεδόν αποκλείσε τις αιθουσές. Φυσικά, αλλά ο κινηματογράφος είναι οι αιθουσές, είναι η μεγάλη οθόνη. Δεν θα αφήσουμε αυτό ποτέ. Πραγματικά κάνουμε λίγο υπομονή, μαζεύουμε τις δυνάμεις, εξετάζουμε τις δυνατότητές μας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους, τους ευεγγέτες της Δράμας, οι οποίοι και εκείνοι είναι δίπλα μας και εκείνοι σκέφτονται μαζί μας. Και μαζί με τον κύριο γιατρό Μανολάκη και τους αρμόδιους υπουργούς και τις επαφές που κάνει ο Δήμαρχος Δράμας στην Αθήνα και βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε πράγματα. Ας έρθει ο κύριος γιατρό Μανολάκης όμως, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτό, έχουμε εκείνες δεν θέλουμε να ανοίγουμε, απλά δίνουμε ένα όραμα που έχουμε πιθανότητα να εξελιχθεί εκείνος ο χώρος σε κάτι καλό. Αναφερθήκατε στους ευεργέτες και θα πω σε πολλές των περιπτώσεων λύνουν και τα χέρια όλων ημών και ημών, κύριε Δεμερτζή, γιατί νομίζω ότι ως ιδιώτες μπορούν να κινούνται πιο ευέλικτα σε σχέση με... Πολύ πιο ευέλικτα. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει λύσεις για τις μελέτες που έχουν μεγάλο θέμα. Οι ΟΤΑ, οι Δήμοι μας, οι αντιπεριφέρειες έχουν μεγάλο θέμα με αυτό. Οι ιδιώτες, όταν έχουν αυτή τη διάθεση, τρέχουν όλα μόνα τους. Δηλαδή, γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, γίνονται σύντομα. Αυτή την ευχέρεια δεν την έχουμε ακόμα καταφέρει σαν χώρα, σαν δημόσιο. Ναι, γιατί αναφερθήκατε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας στις πυρκαγιές που αντιμετωπίζει η χώρα μας και βλέπουμε πόσο ένας φορέας δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια στον άλλον, ακόμα στον απαραίτητο. Ναι, που είναι ότι τόσο σοβαρά τα σύγκρουση. Ναι, πραγματικά πρέπει να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση η χώρα. Πρέπει και το δασαρχείο να δει λίγο διαφορετικά τις αρμοδιότητές του και να συνδράμουν όλοι μαζί για το καλύτερο αυτής της χώρας. Έγινε τεράστιος αγώνας, είδαμε αυτές τις μέρες, είδαμε ανθρώπους να δίνουν τον εαυτό τους, εθελοντές, πυροσβέστες, στρατός, αστυνομία, λιμενικό. Όλοι. Και να μην μπορούν να γλιτώσουν, γιατί η λέλαπα είναι τεράστια. Και ακούω κάθε μέρα, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν φωτιές. Γιατί και χτες άκουσα ότι ξαναβάλανε. Χτες στη Βίγια. Και μάλιστα συνελήφθη και ένα παιδί 14 χρόνων αυτές τις μέρες. Και Πακιστανός και ο Αλφα. Δεν ξέρω ποιος είναι από πίσω, δεν ξέρω τι θα καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω υπάρχει ήδη εισαγγελέας που ασχολείται. Πραγματικά όμως πρέπει να βρεθούν αυτοί οι υπεύθυνοι. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη οργάνωση και σε βάθος, χωρίς να υπάρχουν βέλη από αντιπολιτεύσεις. Να προσπαθούμε να κάνουμε τώρα να πέσουμε πάνω σε αυτό και να ελαττήσουμε την κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή με θλίβει αυτό σε αυτές τις. Την καταστροφή που βιώνει η χώρα μας αυτόν τον καιρό, την οικολογική, την τεράστια που πάθαμε. Οικονομική, σε παρθένα δάση που έγινε στοχευμένα αυτό. Ναι. Αυτό δεν έγινε κατά λάθος, έγινε στοχευμένα. Υπάρχει σκοπός ότι έγινε. Αυτό πιστεύω, το δικό μου πιστεύω αυτό. Και νομίζω ότι το βλέπει και ο καθένας όμως. Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Δεμερτζή, επειδή αναφορηθήκατε στην αλίευση εντυπώσεων και ψήφων μελλοντικά, φυσικά προς πολιτική εκμετάλλευση, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει σχετικά οριμάσει. Να πω, εσείς πώς το εισπράτετε σε σχέση με όλη αυτή την ταλαιπωρία που υποστήκαμε τα τελευταία 10-10 πόσα χρόνια, αυτό με τις υποσχέσεις, τα μεγάλα καλάθια φυσικά που τελικά ήταν άδεια. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Πραγματικά νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν οριμάσει. Είμαστε από το 2000 περίπου 9, στο τέλος του 9 και μετά. Ενώ όλες και ξεκίνησε μετά και ο κορονοϊός, δηλαδή ήρθε και αυτή η επιδημία, η υγειονομική κρίση. Μετά από τόσα χρόνια που οι άλλες χώρες δεν είχαν βιώσει ή αν είχαν κάτι πολύ λιγότερο από εμάς οικονομικής κρίσης, εμείς είμαστε 10 χρόνια, 11-12 χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στην ψυχολογία μας, αλλά και στη, δηλαδή νομίζω δυναμώσαμε σαν Έλληνες τελικά μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι μπορούμε, γίναμε καλύτεροι. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτή η υγειονομική κρίση που μαστίζει όλη την ανθρωπότητα, η Ελλάδα ήδη θα είχε κάνει πολλά βήματα παραπάνω, θα ήταν ήδη πολύ μπροστά. Τώρα όλο αυτό μας πήγε πίσω.
Ναι, απλώς όμως αυτό το πίσω υπάρχει, είμαστε πάρα πολλοί. Δεν είναι παρηγορητικό αυτό, αλλά όχι, όλος ο παγκόσμιος. Αλλά πρέπει ναι, να αυτό, κάνουμε. Ναι, ναι, τώρα ναι, δεν έτυχε μόνο σε εμάς να μας πιάνει κάτι. Δεν φταίμε εμείς, φταίει όλο αυτό που συμβαίνει. Θα ήθελα να πω τη σκέψη μου στους, σε αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, ότι αυτοί που έχουν κάποια αμφιβολία να κάνουν το εμβόλιο, να ξαναρωτήσουν έναν γιατρό, να μιλήσουν με ένα φίλο τους. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι μας το εμβόλιο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Γιατί όσο την επιμικρύνουμε, τόσο χειρότερο για τη χώρα μας είναι. Σίγουρα οι Έλληνες είναι πιο όρημοι, για να ξαναγυρίσω. Πιστεύω ότι πολλοί θα σκεφτούν διαφορετικά. Σκεφτήκαν ήδη στις προηγούμενες εκλογές διαφορετικά και θα σκεφτούν και πάλι όπως αρμόζει. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Μια φορά στα 4 χρόνια έχουμε την επιλογή να ψηφίζουμε και να φαίνεται η δύναμη της ψήφου μας. Ενώ δεν θα πρέπει να πηγαίνει χαμένη, είμαστε καλύτερα. Έτσι, προσθέτετε, νομίζω παρακολουθείτε τις εξελίξεις και στην κεντρική. Όχι, νομίζω φυσικό είναι να παρακολουθείτε εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί λέτε μια φορά στα 4. Λέτε ότι θα έχουμε μια τετραετία κανονική πριν προσφύγουμε στις κάλπες αυτή τη φορά. Κυρία Χεριστάνη, υποθετικά πάντοτε φυσικά. Ναι, πάντα υποθετικά. Ναι. Νομίζω ότι, γιατί πολλά ακούγονταν για αυτό το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Μα νομίζω και για το τέλειο Αυγούστου από την τεράστια καταστροφή που έγινε σε αυτή τη χώρα, το εξήγηλε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να πάει σε εκλογές, θα εξαντλήσει την τετραετία. Θεωρώ και μετά από αυτό που συνέβηκε, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή πρωτεύει η ανάγκη να στηρίξουμε τη χώρα, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήγηκαν. Να δούμε τι έφταιξε τελικά και να γίνουμε καλύτεροι. Και να προλάβουμε και όλα όσα έρχονται. Γιατί κύριε Δεμερτζή, είστε και του χώρου, νομίζω. Στρατιωτικός υπήρξατε στην ενεργό επαγγελματική σας ζωή. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πολύ δυσκολεύουν. Με τις εξελίξεις προς Ανατολάς. Ναι. Ήδη η Ελλάδα όμως από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε όλους τους μηχανισμούς. Εστάλθηκαν τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Δεν θα επιτρέψει η χώρα αυτό που κάναμε. Και δίνω συγχαρητήρια σε όσους συνδράμαν τότε να συμβεί αυτό από την κυβέρνηση, τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς, το λιμενικό. Δεν θα επιτρέψουν κανένα να περάσει τη χώρα. Αυτούς που πρέπει, αυτούς που έχουν ανάγκη, είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο το ανθρωπιστικό και άλλο, και να γίνει ένα εργαλείο και το σπίτι να πιέζουμε την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας που την έχουμε ρημάξει όλοι πλέον, ας πούμε, και πρέπει να το δει και η Ευρώπη στέκεται διαφορετικά πλέον στη χώρα μας. Αυτό είναι συνέπεια των ενεργειών μας, τη σοβαρότητα που βγάζουμε και των προσπαθειών που γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή τη φορά μάλλον η Ευρώπη θα ενεργοποιηθεί άμεσα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα είναι αρκετά έτσι ανησυχητικά, όπως και να το κάνουμε. Ας γυρίσουμε όμως εδώ στην δική μας μικρή κοινωνία. Και κατά πόσο, επειδή εσείς υπηρετείτε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού σε σχέση πάντοτε με την ευθύνη που έχετε στον Δήμο της Δράμας, βλέπετε να πέρασε και αυτός εποχή COVID, θα μπορέσουμε, καταλαβαίνετε έτσι, δηλαδή αρρώστησε και ο πολιτισμός, γιατί είναι από τα πρώτα θύματα νομίζω μιας κρίσης ο χώρος του πολιτισμού, και κατά πόσο μπορούμε, πιστεύετε, άμεσα να τον... να τον γαλινέψουμε, να τον... Η κρίση έφερε πολλά επαγγέλματα που σχετίζει, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτός που θα παίξει θέατρο, είναι και αυτός που τον υποστηρίζει. Φυσικά. Δεν είναι αυτός που θα κάνει την ταινία ο σκηνοθέτης, είναι και αυτός που τον υποστηρίζει και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είχαμε μια ευτυχή συγκυρία φέτος, με μια ενέργεια που έκανε το ΕΚΟΜΕ και το Υπουργείο και είναι αξιοθαύμαστη, που ήρθαν ξένες παραγωγές πολλές στην Ελλάδα. Ήταν τον Αντώνιο Μπαντέρας, πόσο καιρό ήταν στη Θεσσαλονίκη για τη νέα του ταινία. Με πληροφορίες που έχω από το χώρο, ας πούμε, δούλεψε. Αυτή τη στιγμή δουλεύει και ο τελευταίος του είδους σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα στραβά. Πραγματικά. Μία πολύ ξεκινάνε. Καλή. Ναι. Είδατε ότι πολλές φορές είναι και οι επιλογές που κάνουμε, οι κινήσεις ΜΑΤ που θα κάνουμε στον παγκόσμιο χάρτη. Σίγουρα πλήγηκαν πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχουν κλείσει μαγαζιά. Βλέπετε ότι και πάλι εξετάζεται πώς θα ανοίξουν. Ακόμα και τα νυχτερινά μαγαζιά, όλα αυτά είναι από πίσω κόσμος που τρώει ψωμί. Παίρνουν σύνταξη άλλοι από εκεί μέσα. Γιατί θα δουλέψουν στην κουζίνα, θα δουλέψουν σαν σερβιτόροι, θα δουλέψουν. Οι τραγουδιστές, τα πάντα, όλοι οι ηλεκτρολόγοι, αυτοί που κάνουν τα σκηνικά. Είναι τεράστιος ο κύκλος των ανθρώπων που εργάζονται σε όλο λοιπόν τον πολιτισμό. Είτε είναι θέατρο, είτε είναι κινηματογράφος, είτε είναι τηλεόραση. Και είναι αυτός που κόβουμε πιο πολύ στην πρώτη ανάγκη, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί πάμε να βιοποριστούμε. Οπότε τα. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες σίγουρα πέρασαν δύσκολα, αλλά βλέπω φέτος ότι πραγματικά και από φίλους που μιλάμε γίνονται πράγματα. Άνοιξε ο πολιτισμός, γίνονται θεατρικές παραστάσεις,
Πάει ο κόσμος, στηρούνται τα μέτρα. Εδώ τι γίνεται, αιτήματα για συμμετοχές και λοιπά. Πώς πάει το ενδιαφέρον όλων αυτών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ εσείς? Λίγο πολύ από χρόνο σε χρόνο βλέπετε πώς κινείται. Ναι. Εμείς φέτος δεν το περίμενα. Μετά από ένα χρόνο μέσα στον COVID και σε πολύ άσχημη κατάσταση όλη η χώρα, έχουμε 247 ταινίες στο ελληνικό διαγωνιστικό. Πολύ μεγάλος αριθμός και πάρα πολύ καλές ταινίες. Ναι. Με σημαντικούς σκηνοθέτες, με σημαντικούς ηθοποιούς. Mm-hmm. Κυριαρχούν οι γυναίκες σκηνοθέτες φέτος στην επιλογή των επιτροπών. Θα το δούμε στην πράξη. Είχαμε 4.000 ταινίες για τα διεθνή μας προγράμματα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή, πώς το διαχειρίζεστε αυτό το. Είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό, έχουν μοιραστεί τα τμήματα. Ο Γιάννης Σακαρίτης έκανε πολύ καλή δουλειά. Έχουμε head programmer σε κάθε πρόγραμμα. Mm-hmm. Αναπτύξαμε το περιβαλλοντικό, το κάναμε ξεχωριστό πρόγραμμα, στο οποίο δίνει το πρώτο βραβείο η Κύκλοπς του κύριου Θεοδωρίδη. Συμμετείχαν 80 ταινίες και αυτό είναι ένα σημαντικό, και ειδικά αυτές τις εποχές όλα αυτά που γι' αυτό σας λέω, με τρόμαξε λίγο ο αριθμός, πρέπει να πω την αλήθεια. Κάναμε το διεθνές σπουδαστικό πέρσι με πάρα πολλές συμμετοχές, με σχολές από όλο το πλανήτη. Μάλιστα. Και από την Ελλάδα. Έχετε τώρα να ρωτήσω, γιατί όλοι δεν το παρακολουθούμε όπως γνωρίζετε εσείς και τις λεπτομέρειες στο φεστιβάλ. Είπατε αυτό το σπουδαστικό κτλ. Έχετε και συνεργασία και με πανεπιστήμια, έτσι. Τα πανεπιστήμια στέλνουν τις υποψήφιες ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Αυτό νομίζω θα είναι και ένα πάρα πολύ καλό εφαλτήριο για το όταν και εφόσον ξεκινήσουμε εμείς με το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ναι, μα όλο αυτό έτσι, και να ξέρετε, εμείς η προσπάθειά μας είναι να προταγούμε. Γιατί είδαμε τη δυναμική που έχουμε. Ναι. Στους σπουδαστές από πέρσι, να πρωτοστατήσει στην ταινία μικρού μήκους το φεστιβάλ παγκόσμια. Μάλιστα. Δηλαδή στην υποδοχή των ανθρώπων που σπουδάζουν, που θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο, με την ταινία μικρού μήκους, σαν εφαλτήριο. Για να δούμε, ξέρετε, λίγο και το φεστιβάλ μέσα στην κοινωνία και στην δομή της ανάπτυξης της δράμας λίγο πιο ουσιαστικά, κύριε Δεμετζή. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που προσφέρει το φεστιβάλ, αλλά θέλουμε να δούμε και ένα όφελος. Το όφελος έτσι κι αλλιώς. Πέρα από το πνευματικό και πολιτιστικό, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Πολλές ομάδες το βλέπουν αυτό, το όφελος του φεστιβάλ κάθε χρόνο και κάθε δύο, όχι τώρα που είμαι εγώ. Καλά, πάντοτε, αλλά τώρα οι ανάγκες. Νομίζω ότι ένα μπάτζετ γύρω στις 400 με 500 χιλιάδες. Μπαίνει στην αγορά της δράμας. Μπαίνει στην αγορά της δράμας. Δεν φεύγουν αλλού και πριν ελαχίστων που είναι υποχρεωτικά να γίνει κάτι. Δεν φεύγουν από τη δράμα, θα τα πάρουν οι επαγγελματίες της δράμας. Πόσο παραπάνω τώρα να αναπτυχθεί αυτό που λέτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί έχουν ανθρώπους δίπλα τους. Είναι τα εστιατόρια, είναι τα ξενοδοχεία, ένα μεγάλο αριθμό. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τα λεωφορεία. Τις μετακινήσεις, τα μεταφορά. Τα πάντα. Δηλαδή όπου μπορούμε φυσικά και θα στηρίξουμε τη δράμα, γιατί είναι η πόλη που αυτή έστησε το φεστιβάλ, αυτή το έκανε αυτό που το έκανε. Και όσο πηγαίνει θα γινόταν καλύτερα αυτά τα πράγματα και όλο καινούργιες δράσεις και επιλογές θα γίνονται στη δράμα. Και σας λέω έτσι και γίνει και η σχολή κινηματογράφου. Είναι αυτό θα νομίζω. Συνέχεια φοιτητές, όλο τον χρόνο θα έρχονται. Γιατί θα έρχονται τμήματικά, δεν θα είναι όλοι μαζί. Θα υπάρχει ένα κύκλο, ας πούμε. Θα υπάρχει ένα κύκλο όλο τον χρόνο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα έρχονται εδώ, θα γνωρίζουν τη δράμα, θα βρουν μια αιτία να ξανάρθουν ή θα συμμετέχουν την επόμενη μέρα με την ταινία του. Έτσι, να ανοίγουν δρόμοι. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας φυσικά στο άνοιγμα αυτών των δρόμων θα πρέπει να υπάρχουν και κανονικοί δρόμοι, κύριε Δεμερτζή, γιατί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν και εκείνες οι υποδομές που θα μπορούν να στηρίξουν, να υποστηρίξουν και φυσικά να διευκολύνουν όλους να έρθουν σε αυτή την πόλη που αγαπάμε όλοι μας, που πονάμε όλοι μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο κάνουμε προσπάθειες ουσιαστικές για να τη στηρίξουμε. Και φυσικά δεν έχει επιπροσωπικού, το λέω στο πρώτο πληθυντικό, για όλους μας, όλους μας αφορά. Και εμάς και όλους εσάς που εμπλέκεστε στα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Δηλαδή δεν μας φταίνε μόνο οι άλλοι. Α, μπράβο. Ναι. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι σαν δραμηνοί. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν διαμάχες και να ρίχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Πρέπει να κοιτάμε όλοι μαζί πώς θα πετύχουμε κάτι καλύτερο. Ελπίζω να είναι η καλύτερη συγκυρία τώρα. Εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης στον δρόμο για την Αμφίπολη. Ο κύριος Μέτιος ήδη έχει εξαγγείλει το δρόμο από την Καβάλα. Είναι δύο σημαντικοί δρόμοι που πρόκειται να γίνουν και να διευκολύνουν την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το τι γίνεται τώρα με τη σιδηροδρομική Εγνατία είναι ένα θέμα που ξεκινάει από το 1993. Οπότε, αν θα γίνανε λάθη, ξεκίνησαν, γιατί ξέρετε, από την αρχή πρέπει να σταθείς όπως πρέπει. Το τι θα καταφέρουμε τώρα, ας καταφέρουμε το καλύτερο. Φυσικά και θα ήθελα να περνάει από εδώ ο δρόμος, αλλά μην νομίζουμε ότι σήμερα το 2021 μπορούμε να αλλάξουμε τόσο εύκολα κάτι
που μπορεί να έχει σχεδιαστεί εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω. Ελπίζω όμως να ακούσει η κυβέρνηση, έγιναν αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, κατέβηκαν ο Δήμαρχος, κατέβηκε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο βουλευτής της Δράμας. Θέσανε τα αιτήματά μας να μην αποκοπεί η Δράμα. Για μένα το θεωρώ λάθος πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Οι Σέρες και η Δράμα να μην είναι μέσα στη συνδρομική Εγνατία. Δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο πιο χρήσιμος είναι ένας δρόμος που είναι παράλληλος με την Εγνατία. Δηλαδή, τι καλύπτει ένας παράλληλος δρόμος και από το να έχεις και ο κέντρο ακόμα που. Καλά, ό,τι καλύπτει και ο παράλληλος δρόμος της Εγνατίας με τη χάραξη της παλιάς Εγνατίας που υπήρχε από την άλλη δηλαδή, πλευρά του Παγκαιού. Θεωρώ εντάξει, ότι ειδικά η Δράμα με τα Μάρμαρα και με όλα αυτά και οι Σέρες και η σύνδεσή μας με την Ευρώπη μέσω των σύνορων και από τη μια μεριά και από την άλλη είναι ένα σημαντικό μέρος. Θα πρέπει να δούμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει ώστε να μην αποκοπεί η Δράμα. Αυτός ήταν ο στόχος των Δραμηνών. Αυτό ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό ψήφισε όλος ο νομός και αυτό διεκδικούν όλοι μαζί. Κύριε Δημητρή, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, γιατί εμπλέκεστε με τα κοινά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύετε οι σύγχρονοι πολιτικοί, οι τοπικοί παράγοντες της Δράμας, μπορούν να βλέπουν μακρύτερα από ό,τι έβλεπαν στους παρελθόντες χρόνους? Γιατί λέμε ότι η Εγνατία ξεκίνησε το 90 και κάτι, έτσι, ο σχεδιασμός. Εμείς σήμερα μπορούμε να μυρίσουμε αυτό το διαφορετικό που θα προκύψει μετά 10 χρόνια ώστε να το προλάβουμε? Βλέπετε να υπάρχει. Θεωρώ ότι γίνονται πολύ καλές κινήσεις. Να πούμε για τον τουρισμό. Έγινε μια επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης όλου του νομού. Αυτό το διεκδικούσαμε από το 2014. Με ιδιώτες όμως προστάρητες, στους ξενοδόχους. Μα έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπουν όλοι. Πρέπει να μπουν και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι ιδιώτες. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του, να αποφασίζει. Δεν μπορεί να διατάξει ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης. Τον ξενοδόχο θα πρέπει να υπάρχει μια από κοινού απόφαση, τον εστιατόρα, όλα αυτά τα μαγαζιά, όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται. Πρέπει από κοινού να γίνονται αυτές τις ενέργειες. Αυτό το μάθαμε και τελικά έγινε πράξη. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Συμμετέχουν, είναι εύκολη επικοινωνία. Αν δεν έχεις επικοινωνία με το κέντρο, με τα κύτταρα αποφάσεων, με τις τέτοιες. Βλέπετε, ο Δήμαρχος ενεργοποιείται. Είναι πρόεδρος στη ΔΕΠΑΝ, σε ένα μεγάλο δίκτυο Δήμων. Έχει επαφές με την κεντρική κυβέρνηση για τον ίδιο του το Δήμο και για τους υπολείπους. Είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας, της ΚΕΔΕ. Δηλαδή όλα αυτά μας δίνουν προσβάσεις. Τι θέλω να πω, αυτό που ρωτήσατε. Ότι είμαστε πιο κοντά, είμαστε σε πιο κέντρα, κοντά, είμαστε σε επικοινωνία, είμαστε σε άμεση σύνδεση. Δεν είμαστε, αν είσαι αποκομμένος. Τα βλέπουμε πιο γρήγορα από ό,τι κάποιοι άλλοι καταλαβαίνουν. Μα αν είσαι αποκομμένος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άμα νομίζεις ότι μόνος σου μπορείς να καταφέρεις πολλά, όχι δυστυχώς. Δεν γινόταν ποτέ αυτό. Αυτό νομίζω το λέμε... το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Το έχουμε. Πιστεύω ότι το έχουμε ξεπεράσει, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή... Δεν φαίνονται γιατί πραγματικά αυτά που ζήσαμε είναι παγκόσμια φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε με αυτή την υγειονομική κρίση. Δεν ξανασυμβεί. Δεν μπορούσε να το πιστέψει κανένα στη ζωή μας. Ότι θα μας κλείσουν μέσα στο σπίτι μας και δεν θα δουλεύουμε. Ναι. Δηλαδή είναι. Πολύ δύσκολο. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε και να επίσουμε μόνο να τελειώσει γρήγορα. Αλλά εδώ θα συμβάλλουμε και όλοι μαζί να τελειώσει. Αυτό, γιατί είναι και να τελειώσει. Με τις ευχές και με. Δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Νομίζω πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν το καταλάβουμε, γιατί οι συγκεντρώσεις που γίνονται σε πόλεις, νομίζω είστε κι εσείς. Μα δεν θέλω να πω τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους, ούτε απέναντί με, αλλά θέλω πραγματικά να με πείσουν, όχι με λόγια θεωρίας. Αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, βλέπουν ότι όλοι οι άλλοι που εμβολιάστηκαν, όλες αυτές οι χώρες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε για τον εμβόλιο, όλοι αυτοί που το κάνανε, είναι δηλαδή, δεν θέλουν το καλό τους και μόνο οι συγκεκριμένοι το σκέφτονται. Αυτό δεν μπορώ, άμα μου εξηγήσουν και εμένα και μπορούσα να καταλάβω. Και δεν θέλω να ακούω θεωρίες για τσιπάκια. Καλά τώρα, εντάξει, δηλαδή, τσιπάκια έχουμε όλοι δηλαδή, στο χέρι μας και δεν το αφήνουμε. Το κινητό μας δεν είναι το μεγαλύτερο τσιπάκι που έχουμε από τότε που υπάρχει. Μας βλέπουν, μας βρίσκουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου στείλουν εμένα ένα πύραυλο. Γιατί καλά τώρα, αν θέλει κάποιο εμένα δηλαδή που δεν πιστεύουν. Αυτό δεν ασχολείται κανείς με εμάς. Ναι, αυτό είναι το δίμα. Δηλαδή, μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα. Το χειρότερο που έχουμε πάνω μας και μπορεί να μας κάνει ζημιά. Είναι το ίδιο το κινητό που δεν το αφήνουμε το χέρι μας. Και φυσικά το έχουν τα παιδιά μας από πριν γεννηθούν. Ας ακούσουμε λοιπόν τους υγειονομικούς και νομίζω ότι μόνο έτσι θα πάμε παρακάτω. Και εγώ ας ακούσω το κάμεραμαν που μου λέει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα λοιπόν και επανερχόμαστε.